Κύριε Καρατζαφρέη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε στο Δελτίο. Πώς σας ακούγεται και πώς... Χαρά μου είναι να βοηθήσω τη νέα προσπάθεια του Ε, την οποία τη βλέπω με ένα πολύ θετικό μάτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πώς σας ακούγεται όλο αυτό το σκάνδαλο Νοβάρτης, τι εντύπωση έχετε και ποια είναι η δική σας άποψη? Νομίζω ότι το σκάνδαλο της Siemens είναι νάνος μπροστά σε γίγαντα. Είναι πολύ βρώμικη δουλειά, δεν είναι τωρινή, είναι πάρα πολλά χρόνια. Θαρώ ότι έρχεται από την εποχή περίπου του Σιμίτη. Εγώ το έχω καταγγείλει στη Βουλή με συγκεκριμένους αριθμούς. Τώρα βέβαια το πράγμα ξετυλίχθη γιατί μπήκαν στη μέση οι Αμερικανοί. Άκουσα για τη διαδρομή του χρήματος. Πολύ φοβούμαι ότι δύσκολα θα βρεθεί η διαδρομή του χρήματος. Μακάρι να βρεθεί η διαδρομή του χρήματος. Αλλά θα ξεκίναγα εντελώς διαφορετικά. Πολύ απλά ένας δημοσιογράφος από τους πολλούς καλούς που έχετε εκεί θα μπορούσε να δει την ωφελημότητα, πώς και σε ποια σημεία ωφελήθηκε η Νοβάρτης τα τελευταία 10 χρόνια. Θα δείτε ότι ήταν σκανδαλώδης η προτίμηση για την Νοβάρτης από πολλούς υπουργούς όλης αυτής της δεκαετίας. Λένε κάποιοι, κύριε Καρατζαφέρη, επειδή ότι... να μην αφήνουμε μελανά σημεία στην κουβέντα μας, φέρονται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση 10 πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια, εδώ δεν δικάζουμε. Λέω λοιπόν. Ναι, και αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Λέω λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα για να απαντήσω στη δική σας ένσταση, την οποία βρίσκω λογική. Ωραία. Γιατί εμπλέκονται σχεδόν όλοι οι υπουργοί και δεν μπλέκεται καθόλου ούτε πλαγίως ούτε μέσος η κυρία Ξενογεννακοπούλου? Γιατί ακριβώς η γυναίκα δεν άφησε ίχνη. Κάποιοι άλλοι άφησαν ίχνη τα οποία επεξεργάστηκαν οι Αμερικανοί, τα επεξεργάστηκε και η ΔΟ δικαιοσύνη, γιατί ακούω ύφρις και κατηγορώ εναντίον εισαγγελέων κτλ. Και καλά θα ήταν να είναι σίγουροι όλοι αυτοί οι οποίοι φοβήθηκαν ότι υπάρχουν πολλοί βαθμοί στη δικαιοσύνη και εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλοι πιασμένοι. Άρα λοιπόν μη φοβούνται ότι θα αδικηθούν. Αυτά είναι αστεϊσμοί για να αποφύγουν την ουσία. Υπάρχουν, άλλη μια φορά το λέω, υπουργοί που δεν αφήσαν καθόλου ίχνη. Υπάρχουν όμως και υπουργοί, λυπάμαι που είναι της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι που κάποιοι από αυτοί ήταν συνάδελφοι, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν κάποιος παραγγέλνει πολύ περισσότερα εμβόλια από ό,τι χρειάζεται η Ελλάδα, πρέπει να ελεγχθεί γιατί αυτά τα εμβόλια τα οποία πληρώσαμε πήγανε ολόκληρα φορτηγά στην Υψηκάμινο για να τα κάψουν. Αυτά υπάρχει το πρακτικό της καταστροφής. Πόσο είναι λοιπόν η αξία αυτών των φαρμάκων? Ένα. Δεύτερον, η κυρία Νοβάρτης σε πολλούς υπουργούς, σε περιόδους υπουργών μάλλον, είχε ένα προβάδισμα στην εξόφληση των τιμολογίων. Η Νοβάρτης σε μεγάλες περιόδους είχε μια γρηγορότερη έγκριση των τιμολογίων των φαρμάκων της. Αυτά λοιπόν δείχνουν μια προτίμηση προς την Νοβάρτης. Και ακριβώς ναι, αυτά τα οποία ψάχνουμε. Κύριε Καρατζαφέρη, αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά. Όλοι δεν θέλουμε ξεκάθαρος. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Αφήνετε εχμές για τη στάση των υπουργών απέναντι στην Νοβάρτης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μας λέτε ότι η φαρμακευτική. Δεν αφήνω καμία εχμή, είναι η πραγματικότητα. Όχι. Θεωρείτε ότι αυτό δεν όλο αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να έχει υπάρξει πολιτικές εξελίξεις ή κομματικές εξελίξεις λόγω του σκανδάλου του συγκεκριμένου. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον βρίσκεται σε άμυνα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε δεινή θέση. Γιατί η δικογραφία μέσα περιέχει μεγάλα ονόματα. Περιέχει, ξέρω εγώ, τον πρώην αντιπρόεδρο και είναι επίτροπο. Περιέχει τον κύριο Άνδρου Γεωργιάδη που είναι αντιπρόεδρος. Περιέχει μια σειρά υπουργών πρωτοκλασσάτων. Είναι σε δύσκολη θέση. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ δεν είπα για κατηγορία. Λέω τι συμβαίνει στην οικογραφία μέσα. Άρα θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να είναι μέσα η αρχή κομματικών εξελίξεων στην αξιωματική αντιπολίτευση? Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ακόμα δεν είχε βρει το βηματισμό της, τρίκλιζε, τώρα θα έρθει σε πιο δύσκολη θέση. Εγώ λέω τα πράγματα πάντα με το όνομά τους, κυρία Κάτζου. Δόθηκαν περίπου 10 μάχες μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα σκορ 5-5 ή 6-4.
Εδώ έχουμε 10-0. Εννοείται ότι ο νικητής της μάχης αυτής είναι ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια. Δεν υπήρξε μια φορά που να κέρδισε. Εγώ δεν έζησα τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που τον ξέρω πάρα πολύ καλά επιτέλους. Έτσι έχω διατελέσει και πρώτος βουλευτής μια περίοδο. Ξέρω πολύ καλά τον κόσμο που είναι ενθουσιασμένος και λέει σκίσαμε. Αυτό το σκίσαμε δεν το άκουσα. Γιατί? Γιατί δεν έχει βρει το βηματισμό της η Νέα Δημοκρατία. Τρεκλίζει. Τώρα λοιπόν με αυτό το σκάνδαλο στην πλάτη αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η συμπεριφορά της. Άρα το πλαίσιο το οποίο δημιουργείται είναι ιδανικό για τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας το χρησιμοποιήσει αυτό για να πάει σε εκλογές ή θα περιμένει. Τώρα, το ότι πάμε κατευθείαν σε προανακριτική επιτροπή σημαίνει πιο γρήγορη εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα, βλέπω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να τελειώσει μέσα στο Μάιο και μπορεί να γίνει το κάτι τι. Γιατί αν τελείωνε τον Αύγουστο, καταλαβαίνετε, πηγαίναμε πιο πίσω. Όλα μου δείχνουν ότι θα υπάρξει μια γρήγορη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρατζαφέρη. Όλα αυτά που μας είπατε θα προκαλέσουν αίσθηση. Και στο σκηνικό αυτό, ναι, αυτό θα είμαι παρόν. Και αυτό αν θέλετε είναι και ένα σημείο. Θα είστε παρόν στο νέο σκηνικό, πολιτικό σκηνικό που φέρετε, που νομίζετε ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Εκκλησιασμός είναι έτοιμος και αυτή τη φορά θα είναι στη Βουλή, γιατί κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τις οποίες δυστυχώς κανείς δεν έχει αναλάβει. Σας ευχαριστώ πάλι πολύ κύριε Καρατζαφέρη. Να είστε καλά.